Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Φτιάξτε κάτι να πιείτε. Εγώ αυτή τη φορά έχω φτιάξει μια ζεστή σοκολάτα. Στην ουσία δεν είναι ζεστή σοκολάτα, είναι ζεστό κακάο με γάλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γεύση της σοκολάτας. Δεν δικαιούμαι να καταναλώνω ζάχαρη. Όμως ψήνω το κακάο σε νερό, χωρίς ζάχαρη. Ζεσταίνω το γάλα των τελάχτων, το οποίο έχει μια γλυκιά γεύση, και φτιάχνω αυτό το ρόφημα. Λοιπόν, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας και YouTuber. Είστε στο κανάλι μου. Αν δεν έχετε πατήσει εγγραφή, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και επίσης το κουμπί για τις ειδοποιήσεις, ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο, που συνήθως είναι καθημερινά στις 5, ή κάθε φορά που κάνουμε live, που συνήθως είναι ένα βράδυ του Σαββατοκύριακου. Και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε like, γιατί όσο περισσότερα like πατάτε στο βίντεο, τόσο περισσότερο ανεβάζει ο αλγόριθμος του YouTube το κανάλι μας στο YouTube και τόσο περισσότεροι άνθρωποι προσελκύζονται και ίσως να βοηθηθούν από τα βίντεο που δημιουργούμε εδώ στο κανάλι. Το κανάλι είναι κανάλι ψυχοεκπαίδευσης. Έχει 3 χρόνια που είναι η κύρια ενασχόληση μου αυτό το κανάλι. Το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι σαν ένα πολύ αγαπημένο μου παιδί και το ξέρω πως είναι πολύ αγαπημένο και για εσάς. Και ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει σχετικά πρόσφατα και έχουμε αναλύσει είναι το θέμα του limerence ή αλλιώς ερωτικού μυρικασμού. Έχουμε μιλήσει για εκείνη τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε ερωτευμένοι με τον έρωτα και μονικά ασχολούμαστε ή με κάποιον που ήμασταν μαζί του στο παρελθόν ή με κάποιον που φαντασιωνόμαστε πως θέλουμε να είμαστε μαζί του ή με κάποιον με τον οποίο δεν έχουμε ουσιαστικά μια υγιή σχέση και έχουμε μόνο τσάτρα πάτρα, ό,τι να είναι, φίλοι με προνόμια του μπιπ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αφορμή για αυτό το βίντεο ήταν μια επικοινωνία που είχα πρόσφατα με μια κοπέλα που αγαπώ πάρα πολύ. Θα σας πω λίγα λόγια για την κοπέλα αυτή, με προσοχή για να μην αποκαλύψω την ταυτότητά της, δεν τη γνωρίζετε, αλλά πάντα είμαστε προσεκτικοί. Η κοπέλα αυτή είναι μια νεαρή γυναίκα, είναι μια γυναίκα εν ενεργεία, η οποία εργάζεται και δημιουργεί. Είναι μια γυναίκα η οποία με κόπο έφτασε εδώ που βρίσκεται σήμερα, με κόπο στις σπουδές της, με κόπο στην επαγγελματική της καταξίωση. Είναι μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε και αυτή σε δύσκολο περιβάλλον όπως πολλοί από εμάς και είναι μια γυναίκα η οποία σε κάποια φάση της ζωής της ταλαιπωρήθηκε από μια σοβαρή ασθένεια. Αλλά παρόλα αυτά δεν έβαλε μυαλό. Με ποια έννοια δεν έβαλε μυαλό? Με την έννοια ότι δεν έβαλε τον εαυτό της πάνω από όλους και απ' όλα. Και το καλώς νοούμενον συμφέρον της πάνω από όλους και απ' όλα. Λοιπόν, και μου γράφει αυτή η γυναίκα, την οποία αντιλαμβάνεστε πως γνωρίζω προσωπικά για να σας μιλάω έτσι για αυτή. Μου γράφει τα ακόλουθα. Καλησπέρα και καλή δημιουργική χρονιά σου εύχομαι. Ειλικρινά σε ευχαριστώ για το βιντεάκι σου και μου βάζει το link με το βίντεο για το limerence. Συγκεκριμένα το βίντεο τι είναι το limerence. Το άκουσα προσεκτικά όπως και το προηγούμενο. Θα μπει και αυτό το βίντεο που κάνουμε σήμερα φίλοι στο playlist για το limerence. Σαφέστατα δεν είχα ξανακούσει για το limerence και φυσικά ξεκάθαρα το βιώνω στη ζωή μου. Ακόμα και αν δεν είναι τόσο φαντασιακό, αλλά είναι κόλλημα. Είναι αιμονή, είναι θυσμός, είναι μυρικασμός κλπ. Επειδή τη γνωρίζω την κοπέλα αυτή, ένας άνθρωπος την προσέγγισε, αυτός την προσέγγισε και ξεκίνησε μαζί της μια ερωτική σχέση η οποία είναι αλακέφα. Όποτε γουστάρει αυτός τη θυμάται πως υπάρχει. Όποτε δεν γουστάρει τη ξεχνάει πως υπάρχει. Και στην ουσία παίζει με τα συναισθήματά της. Ήξερα πως δεν είναι φυσιολογική κατάσταση, πήγαινα στη ψυχολόγο Έλεγα, ακόμα και αν προσπαθούσε να αλλάξει τη ρότα, ένιωθα πως δεν πήγαινα παρακάτω, αλλά συνέχιζα καθώς πίστευα ότι θα τρελαινόμουν στο τέλος. Θέλω απλώς να πω, πέρα από όσα αναφέρεις και έχεις δίκιο, ότι το να κάνεις βήμα αλλαγής είναι τρομερά δύσκολο. Ναι, είναι τρομερά δύσκολο. Είναι τρομερά δύσκολο να αλλάξουμε το μοτίβο του limerence. Τρομερά δύσκολο. Προσπάθησα πολύ για να αποφύγω ψυχίατρο και αντικαταθλιπτικά, καθώς πίστευα ότι ως ενήλικας έπρεπε να μάθω άλλους τρόπους αντιμετώπισης της απόρριψης. Και εδώ εγώ της είπα ότι φιλενάδα διαφωνώ. Εάν κάποιος χρειάζεται αντικαταθλιπτική θεραπεία, δεν είναι ντροπή να την πάρει και της το έγραψα. Της έγραψα δεν είναι κακό να πάρεις αντικαταθλιπτικά. Για χρόνια σκεφτόμουν όπως εσύ και έχανα τη ζωή μέσα από τα χέρια μου. Μόνο αυτό έχω να δηλώσω. Με ποιο τρόπο σκεφτόταν η κοπέλα αυτή? Το γνωρίζω, έχεις μιλήσει πως έχεις πάρει αντικαταθλιπτικά, το ξέρω, αλλά φοβάμαι στον εθισμό όχι τόσο της αγωγής αλλά του μυαλού μου. Με άλλα λόγια, ότι θα με θεωρήσω αδύναμη και είμαι. Απλώς θέλω να το παλέψω. Λάθος τρόπο σκέψης και χτυπάω το χέρι στο τραπέζι και κουνιούνται όλα. Λάθος τρόπο σκέψης. Να φοβάσαι τον εθισμό όχι τόσο της αγωγής αλλά του μυαλού και ότι θα σε θεωρήσεις αδύναμη αν πάρεις αντικαταθλιπτικά. Ζεις μέσα στην απόλυτη αδυναμία, φιλενάδα, και σκέφτεσαι ότι θα σε θεωρήσεις αδύναμη αν πάρεις αντικαταθλιπτικά. Που τα αντικαταθλιπτικά θα σου δώσουν τη δύναμη σου πίσω. Ξύπνησα και το αγόρι με τα χτυπήματα. Έλα εδώ, Λάκη, και πες τους ότι και σένα η μητέρα σου παίρνει αντικαταθλιπτικά. Και παρόλα αυτά είναι πολύ πιο δυνατή από τότε που παίρνει αντικαταθλιπτικά. Γιατί στην ουσία παίρνει όλη της την ενέργεια πίσω, χρησιμοποιεί όλη την ενέργεια του μυαλού της. Όταν έχουμε κατάθλιψη και καταθλιπτικά συμπτώματα, και το limerence ως ψυχαναγκασμός μπορεί κάλλιστα να είναι και σύμπτωμα κατάθλιψης, είμαστε παντελώς αδύναμοι, εξαιρετικά αδύναμοι ψυχικά, γιατί ο εγκέφαλός μας ασχολείται συνεχώς να καλύψει τις απώλειες από την κατάθλιψη και έτσι δεν έχουμε όλη τη δύναμη του μυαλού μας στα χέρια μας και δεν παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Ενώ αντιθέτως, όταν πάρουμε αντικαταθλιπτική αγωγή, τότε το μυαλό μας μένει ελεύθερο, όλη η δύναμή του, όλη η δυναμική του και όλη η ενέργειά του να χρησιμοποιηθεί από εμάς για εμάς. Απλώς θέλω να το παλέψω. Μπούρδες θα μου πεις. Μπούρδες σου λέω, κόρη, μπούρδες του τον τρόπο σκέψης. Δεν φταίς εσύ φυσικά για αυτόν τον τρόπο σκέψης. Είναι ένας τρόπος σκέψης ο οποίος υπάρχει στην pop κουλτούρα, ότι αν κάποιος άνθρωπος πάρει αντικαταθλιπτική αγωγή, ότι αυτό τον καθιστά αδύναμο και ότι δεν παλεύει μόνος του το πρόβλημα. Όχι, αν δεν πάρεις αντικαταθλιπτική αγωγή δεν μπορείς να παλέψεις τίποτα. Και θα ήταν απίστευτα βοηθητικό, λέει φίλη, για όλους εμάς και εμένα προσωπικά, αν μιλούσες ξανά για τρόπους αντιμετώπισης του limerence και της κατάθλιψης. Γνωρίζω βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, για τις ανύπαρκτες μαγικές συνταγές. Βέβαια γνωρίζεις, είσαι και μορφωμένη κοπέλα και καλλιεργημένη κοπέλα και έχεις κάνει και ψυχοθεραπεία. Απλώς όταν η σκέψη κολλήσει χρειάζεσαι εναλλακτικές. Όταν το παραλήρημα ξεκινήσει και το παραμύθιασμα του εαυτού, θες κάτι να πιαστείς, αν υπάρχει βέβαια. Και εγώ νιώθω αυτό που είπες εσύ, ότι χάνω τη ζωή μέσα από τα χέρια μου, γιατί της έγραψα ότι εγώ έχανα τη ζωή μέσα από τα χέρια μου. Πίστευα, λέει φίλη, ότι είχα και δικαίως συμπτώματα κατάθλιψης. Πίστευα ότι πλέον έχω εθιστεί στη μαθημένη αδυναμία, learned helplessness, μαθημένη αβοηθησία. Η αναβλητικότητα μου αλλάζει τα φώτα καθημερινά. Όλα αυτά μαζί με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται το limerence, καταλαβαίνεις, με έχουν ζωρίσει πάρα πολύ. Έχω καταφέρει αρκετά, αλλά όχι, δεν έχω ξεφύγει. Και εδώ είμαστε να σε βοηθήσουμε να ξεφύγεις. Προσπαθώ συνεχώς να μην ξανακυλήσω. Όχι, δεν είμαι θεραπευμένη, αλλά πονώ λιγότερο ή μάλλον δεν αφήνω τη λογική να επιτρέψει τον πόνο να με αγγίξει. Λοιπόν, φιλενάδα. Καλή μου φιλενάδα που σε αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, δεν τη γνώρισες εσύ αυτή τη φίλη, αλλά όχι, δεν τη γνώρισες. Λοιπόν, φίλε Νάδα, άκου να δεις. Εκεί που είσαι, ήμουνα. Και εκεί που είσαι δεν θέλω να ξανάρθω. Δεν ξέρω αν έχεις δει το βίντεο που έκανα φέτος για τον απολογισμό του 2022. Που είπα ότι φέτος στα 47 μου χρόνια είχα την καλύτερη και την πιο ευδαίμονα χρονιά της ζωής μου. Και ξέρεις γιατί? Επειδή αποφάσισα επιτέλους να πατάξω το limerence. Αποφάσισα επιτέλους να τελειώνω με αυτή την κολοϊστορία του να κολλάω πάνω σε μια ιδέα και να κάθομαι να περιμένω τους βαρβάρους και το γεγονός ότι περιμένω τους βαρβάρους να είναι η τροχοπέδη μου και να θεωρώ ότι είναι ευτυχία μου το να περιμένω τους βαρβάρους. Έλα εδώ λάκι να δείξω το σωστό βιβλίο στην κοπέλα να διαβάσει. Αυτό το βιβλίο, αφού είναι υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Σπρέι με νερό είναι αυτό, παιδιά. Είχε πριν αλκοόλ, αλλά έμενε με νερό. Γιατί κάποιοι μου είπαν ότι κάνω και κακοποίηση ζώου. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, αφού είναι υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, της Avery, θέλω να το διαβάσουμε όλες και όλοι όσοι υποφέρουμε από limerence. Γιατί σε αυτό το βιβλίο ξεκαθαρίζεται η αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Την οποία αυτή η αδιόρατη ψυχική κακοποίηση μας κάνουν όλοι όσοι είμαστε κολλημένοι σε αυτούς. Λοιπόν, κανένας έρωτας. Καλός έρωτας ή κακός έρωτας, έρωτας με νάρκισσο, έρωτας με μη νάρκισσο, δεν μας δίνει την ευτυχία. Είναι μια ψευδαίσθηση αυτή που έχουμε, που μας έχει κολλήσει μέσα στο μυαλό μας η ποπκουλτούρα, ότι αν ασχολούμαστε με ερωτικά ζητήματα, τότε θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ ευτυχισμένοι. Μπούρδες. Αυτού λεχθέντος, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι πρέπει να απέχουμε των ερωτικών σχέσεων, ή όταν υπάρχει μια περίπτωση για να κάνουμε κάποια γνωριμία που μπορεί να της προκοπείς, να αποφεύγουμε να κάνουμε αυτή τη γνωριμία. Δεν είναι αυτό που εννοώ. Αυτό που εννοώ είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να παραμυθιαζόμαστε. Και για να σταματήσουμε να παραμυθιαζόμαστε πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Το πρόβλημα στη ρίζα του έχει να κάνει με την πολύ δύσκολη παιδική ηλικία που είχαμε μεγαλώνοντας. Με την έλλειψη αγάπης και στοργής και με την υπεραναπλήρωση που φτιάξαμε μέσα από τις φαντασιώσεις μας, μέσα από το μυαλό μας, ότι ο πρίγκιπας που θα έρθει στο άλογο, το άσπρο, το μαύρο, το πράσινο, το μπλε, η πριγκίπισσα, δεν ξέρω εγώ τι, ο έρωτας θα μας φέρει την ευτυχία και το πιστέψαμε. Ήταν ένας μηχανισμός επιβίωσης στην παιδική μας ηλικία, το να φαντασιωνόμαστε ότι στο μέλλον όταν μεγαλώσω θα είμαι πολύ ευτυχισμένη γιατί θα είμαι ερωτευμένη με κάποιον ο οποίος θα είναι και αυτός ερωτευμένος μαζί μου και θα κάνουμε έρωτα και θα είναι όλα τέλεια. Δεν θα είναι όλα τέλεια και δεν ήταν όλα τέλεια. Λοιπόν, και δεν ήταν όλα τέλεια για κανέναν. Για κανέναν ο οποίος είχε ή έχει ερωτική σχέση. Γιατί ο έρωτας, ακόμη και αν υπάρχει και είναι και ένας έρωτας υγιής και ένας έρωτας με ανταπόκριση, δεν γιατρεύει καμία παιδική πληγή, κανένα παιδικό τραύμα δεν γιατρεύει και καμία κατάθλιψη δεν θεραπεύει. Αντιθέτως, αν έρθει ο έρωτας και είμαστε σε αυτή την κατάσταση, την ψυχολογική, τη μπαραλιασμένη, δεν θα μπορέσουμε ούτε να το βιώσουμε, ούτε να τον απολαύσουμε, ούτε να τον κρατήσουμε τον έρωτα. Ούτε να διαχειριστούμε τον έρωτα. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση? Πρώτα απ' όλα, κόβουμε τα όποια κομπλεξιλίκια έχουμε και πάμε να πάρουμε ουσιαστική θεραπεία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί για χρόνια, ψυχικά και συναισθηματικά, οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε κακοποιητικά περιβάλλοντα, οι άνθρωποι που έχουν αναπτύξει αυτοάνωσα νοσήματα, οι άνθρωποι που έχουν εμφανίσει καρκίνο, οι άνθρωποι που παλεύουν με χρόνιες ασθένειες και έχουν και κατάθλιψη παράλληλα, πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουν αντικαταθλιπτική θεραπεία. Και να μην έχεις παρουσιάσει αυτόανοσο νόσημα και να μην έχεις πάθει κάποια χρόνια σοβαρή ασθένεια, πρέπει να πάρεις αντικαταθλιπτική θεραπεία από τη στιγμή που έχεις τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Και το limerence, ναι, είναι ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Δεν είναι καθόλου ντροπή να πάρουμε τον πολύτιμο εαυτό μας και να τον πάμε σε έναν καλό ψυχίατρο να μας κάνει διάγνωση και να μας δώσει θεραπεία. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Και όσοι θέλετε να μάθετε, να σας συστήσω ψυχίατρο, στείλτε μου email. Έχω ακούσει για κάποιους καλούς ψυχίατρους σε διάφορες περιοχές. Εντάξει. Έχω ακούσει από συναδέλφους από συναδέλφους ψυχολόγους που έχω ρωτήσει και από συναδέλφους ψυχιάτρους που έχω ρωτήσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα ψυχίατρο, παίρνουμε την αντικαταθλιπτική μας αγωγή, τακτοποιούμε το θέμα του νευροχημικού χάους που επικρατεί στον εγκεφαλό μας και μετά κάνουμε ψυχοθεραπεία συστηματικά. Υπάρχουν και οι δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Άμα μπείτε στην ιστοσελίδα μου theklapetridou.com, στην αρχική σελίδα υπάρχει ένα άρθρο όπου έχουμε καταγράψει ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα από δωρεάν δομές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα. Κάνω τη ψυχοθεραπεία μου και κάνω και τη ψυχοεκπαίδευση μου τακτικά. Παρακολουθώ καθημερινά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο αν είμαι άτομο το οποίο έχω κατάθλιψη και έχω limerence. Και έχω εθισμούς σε ψυχαναγκαστικούς τρόπους σκέψης και τέτοια. Παρακολουθώ καθημερινά τα βίντεο για να μπουστάρομαι. Να μπουστάρω έτσι το μυαλό μου, να το πομπάρω. Λάκι. Καθημερινά. Όλα τα βίντεο τα παρακολουθώ. Παρακολουθώ τα βίντεο για να είμαι συντονισμένος με όλο το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι και όλη την κοινότητα που όλοι προσπαθούμε να απελευθερωθούμε από τους δαίμονες μας και όλοι προσπαθούμε να βρούμε την ελευθερία του μυαλού μας. Παρακολουθώ τα βίντεο που κάνει αυτή τραλή η ώρα 10:25 το βράδυ και έχει φρίξει το σκυλί της γιατί λέει πότε θα ξεκουραστεί. Άρα, όταν σε πιάνουν οι σκέψεις limerence, άνοιγε τα βίντεο να παρακολουθείς από το κανάλι μας. Ή από οποιοδήποτε άλλο ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, νιώθεις ότι βοηθιέσαι, δεν είναι και από το δικό μας. Επίσης, κρατάμε ημερολόγιο προσωπικού αγώνα. Παίρνουμε είτε μια ατζέντα, όπως αυτήν την πολύ όμορφη ατζέντα μου στείλει ο φίλος μου Γιώργος Αναγνωστούδης, είτε μια ατζέντα δικού μας γούστου και δικής μας επιλογής και γράφουμε καθημερινά κάτω τα συναισθήματα μας και τους στόχους μας. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να γράψουμε στην αρχή στην ατζέντα μας ημερολόγιο αντιμετώπισης φαντασιακών σκέψεων. Ημερολόγιο αντιμετώπισης φαντασιακού τρόπου σκέψης. Ημερολόγιο αντιμετώπισης της απόδρασης στη φαντασία. Ημερολόγιο πραγματικότητας. Στο οποίο να καταγράφουμε καθημερινά τις σκέψεις μας γύρω από το limerence και τι προσπάθειες κάνουμε και τι πράγματα κάναμε για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Και όταν μας πιάνουν αυτές οι σκέψεις, όταν πιάνουμε τον εαυτό μας να κάνει αυτή την απόδραση στη φαντασία, να ανοίγουμε το ημερολόγιο μας και να διαβάζουμε αυτά που έχουμε γράψει εμείς οι ίδιοι, προκειμένου να επαναφέρουμε τον εαυτό μας σε τάξη. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ η σωματική άσκηση και ιδιαιτέρως η σωματική άσκηση στη φύση. Βοηθάει πάρα πολύ η ανάγνωση βιβλίων ψυχοεκπαιδευτικών, όπως το βιβλίο αυτό που σας έχω δείξει πολλές φορές πρόσφατα, το βιβλίο της Avery. Και τα βιβλία τα δικά μου μπορούν να είναι χρήσιμα, η ανατομία μιας γυναίκας, και το βιβλίο για τον έρωτα μπορεί να είναι χρήσιμο γιατί ακριβώς έχει μέσα όλες αυτές τις πραγματικότητες και φαντασίες σε σχέση με τον έρωτα. Και υπάρχουν και πολλά άλλα βιβλία πολλών άλλων ψυχολόγων που είναι πολύ χρήσιμα. Αποφεύγουμε να διαβάζουμε δημοφιλή λογοτεχνία, pop culture, literature, η οποία είναι βοηθητική στο να μας κάνει να φαντασιωνόμαστε, Άρλεκιν και δεν ξέρω εγώ τι άλλα. Προσέχουμε τι παρακολουθούμε στην τηλεόραση. Προσέχουμε τα αναγνώσματα μας. Προσέχουμε τα ακούσματα μας. Βάζουμε τον εαυτό μας προτεραιότητα. Κάνουμε το βασικό μας project, το project της αναδιάρθρωσης του εαυτού μας. Και θέλουμε να χτίσουμε έναν εαυτό υγιή και καθαρό από οποιασδήποτε ψευδαισθήσεις. Ψυχοθεραπεία, τακτική ψυχοεκπαίδευση. Σε σημείο να προκαλέσουμε πλήση εγκεφάλου του εαυτού μας. Να έχουμε τα... Εγώ βάζω ακουστικά όταν κάνω δουλειές, όταν σφουγγαρίζω, όταν καθαρίζω, όταν σιδερώνω, όταν πηγαίνω περπάτημα και ακούω συνέχεια ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο άλλων ψυχολογών, αυτά δικά μου φυσικά. Κάντε το κι εσείς. Μπουστάρετε τον εαυτό σας δίνοντας του μία θετική, χρήσιμη, επικοδομητική πλήση εγκεφάλου. Αντιμετωπίστε την κατάθλιψη στη ρίζα της με αντικαταθλιπτική θεραπεία και ψυχοθεραπεία παράλληλα. Βάρτε τον εαυτό σας προτεραιότητα. Αμφισβητήστε, κάντε challenge, οποιαδήποτε στερεότυπα και προκαταλήψεις έχετε. Είναι μια σοβαρή δουλειά να αναλάβεις, να ξαναχτίσεις τον εαυτό σου σε μια μορφή λειτουργική, φυσιολογική και υγιεινή, ψυχικά και σωματικά υγιεινή. Δεν θα το κάνεις αυτό όταν απομακρύνεσαι για πολύ καιρό από τη ψυχοθεραπεία, από τη ψυχοεκπαίδευση, από την ψυχοθεραπευτική και ψυχοεκπαιδευτική σκέψη. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση ντροπή να πάρουμε αντικαταθλιπτική θεραπεία, δεν είναι σε καμία περίπτωση ντροπή να πάμε στον ψυχίατρο και σε καμία περίπτωση δεν είναι το τέλος του κόσμου αν αποφασίσουμε ότι θα λύσω το πρόβλημα της κατάθλιψης για να μπορέσω να βάλω την ενέργειά μου και να εστιάσω την ενέργειά μου στο να εξοραίσω τη ζωή μου. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια και δικές σας απόψεις, ίσως και εισηγήσεις μέσα από τον προσωπικό σας ψυχικό και πνευματικό αγώνα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μην ξεχνάτε να πατάτε like στο βίντεο αν σας άρεσε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για ειδοποίησεις σε περίπτωση που δεν το κάνατε. Και φυσικά αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μοιραστείτε το και με άλλους ανθρώπους. Φιλιά.